Θεωρούμε ότι η συνεργασία των δύο πρακτορείων θα δώσει τη δυνατότητα την απευθείας ενημέρωση για τις εξελίξεις στις δύο χώρες, χωρίς πολλές φορές την ύπαρξη παραμορφωτικών φακών κάποιων άλλων τρίτων. Θέλουμε να μάθουμε τις εξελίξεις στην Κίνα από το επίσημο πρακτορείο και να μάθουν στην Κίνα τις εξελίξεις στην Ελλάδα από το επίσημο πρακτορείο της χώρας, το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο. Είναι μεγάλη μας τιμή που συνεργαζόμαστε με ένα τόσο σημαντικό διεθνές πρακτορείο όπως το ΣΥΝΧΟΑ. Και τα δύο πρακτορία μας είναι τα πιο έγκυρα πρακτορία ειδήσεων των δύο χωρών μας. Είναι εμείς που να δώσουμε τις πιο έγκυρες πληροφορίες στο κοινό. Και τι να βοηθήσουμε τον Κινέζικο λαό και τον ελληνικό λαό να γνωρίζει περισσότερα τις δύο χώρες μας. Εμείς για τον σκοπό αυτό από σήμερα εγκαινιάσαμε κοινό website Anna Athens News Agency and Xinhua. We are from today on to στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η Ελλάδα είναι μέρος του κόσμου και καταβάλει σημαντικές προσπάθειες. Η Ελλάδα είναι μέρος του κόσμου και καταβάλει σημαντικές. Για να επιστρέψει την ανάπτυξη, δημιουργώντας όρους για βιώσιμη ανάπτυξη και μια πιο ανοιχτή κοινωνία. Μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε τους δεσμούς συνεργασίας με τον Κινέζικο λαό. Και να προσελκύσουμε και το ενδιαφέρον περισσότερων τουριστών αλλά και παιδιτών από την Κίνα. Ο τομέας ενημέρωσης και του πολιτισμού γεφυρώνει τις αντιθέσεις. Και διευκολύνει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ. Οπότε είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή σας την πρωτοβουλία. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και να ευχαριστήσω και τον κύριο Ξύλο για τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλει. Να διεθνοποιήσει και να μεγαλώσει την εικόνα. Και το εκτόπισμα του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου ειδήσεων. Παρότι οι δύο χώρες απέχουν μακριά η μία από την άλλη, αλλά η Ελλάδα δεν είναι άγνωστη στο Κινέζικο λαό. Γιατί το Πρακτορείο Ειδήσεων Xinhua από το 70s άνοιξε γραφείο εδώ. Και δίνουμε μεγάλη σημασία στο ρόλο που παίζει η Ελλάδα στον Μεσόγειο και στην περιοχή αυτή. Είναι επιθυμία μας να μέσω της συνεργασίας μας με τον Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων να ενισχύσουμε, να χτίσουμε μια γέφυρα αλληλογνωριμίες μεταξύ των δύο λαών. 也谢谢中国政府多年来对新华社在这次工作采访给予提供的便利和帮助。Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την υποστήριξη που παρήχε η ελληνική κυβέρνηση και το Αθηναϊκό Πρακτορείο στο δικό μας παραπέζι. Thank you very much.
Θέλω να πω ότι η Ελλάδα και η Κίνα έχουν πάντοτε πολύ άριστες πολιτικές σχέσεις. Ταυτόχρονα έχουμε μια πολύ μακρόχρονη ιστορία για φιλίας, φιλικές ανταλλαγών μας. Όλα αυτά είναι μια βάση για να έχουμε ακόμα καλύτερες σχέσεις. 但是我认为有政治关系，有良好的政治关系和友谊还不够，因为我们生活在一个全球化和信息化的时代，我们还需要信息为我们的合作作为提供强有力的支撑。 Αλλά μόνο με αυτά δεν αρκούν. Θέλω να πω ότι μόνο με τις φιλίες, με τις καλές σχέσεις και ανταλλαγές δεν υπάρχουν. Επειδή τώρα δούμε σε μια εποχή πληροφορίας, γι' αυτό χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερες συνεργασίες στον τομέα αυτή. 这就是今天亚通社和新华社签署信息交换协议的意义所在。我认为它在我们两国和两国人民之间架起了一座新的桥梁。 Αυτή είναι η μεγάλη σημασία που σήμερα έχουμε βιώσει αυτή την ιστορική στιγμή για να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία. Επειδή αυτή η συμφωνία αποτελεί μια γέφυρα που έχει δημιουργήσει μεταξύ των δύο λαών μας για να έχουμε ακόμα περισσότερες και καλύτερες επικοινωνίες. Ελπίζω 新媒体等等各种形式的这个交流，为两国增进相互的了解与合作发挥重要的作用。Το πιστεύω ότι όλα αυτά είναι μόνο μια αρχή. Μετά την συνεργασία και υπογραφή συμφωνίων μεταξύ των δύο κρατικών πρακτορείων μας, θα έχουμε ακόμα περισσότερες συνεργασίες μεταξύ τα κανάλια, μεταξύ των ραδιόφωνα και μεταξύ των δύο εταιρείων κινηματογράφων. Πιστεύω όλα αυτά θα συνεχίσω και να έχουμε ακόμα να σημειώσω ακόμα περισσότερα αποτελέσματα. Αφού έχει αναφέρει ο πρόεδρος για το προσφυγικό, για την οικονομική κατάσταση, για όλα τα τρέχουσα κατάσταση. Γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα να πω και λίγα λόγια. Η δική μου εντύπωση είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, ο ελληνικός λαός έχει δείξει την ευαισθησία τους προς τους πρόσφυγες. Η ελληνική πλευρά κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσουν αυτούς τους καημένους προσφύγες. Θέλω να πω, αυτή δεν είναι μόνο η δική μου άποψη ή εντύπωση, είναι μια εντύπωση από την διπλωματικό περιβάλλον εδώ στην Ελλάδα. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι το προσφυγικό δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Χρειάζεται προσπάθειες από διάφορες πλευρές. Από την δική μας πλευρά θέλω να σας ενημερώσω ότι η αποδήμη Κινέζοι εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, έχει δώσει την πρώτη τους βοήθεια στους πρόσφυγες και εγώ προσωπικά εκ μέρους της κινέζικης κυβέρνησης έχω δώσει αίτηση και έχω δώσει προσπάθεια και στην ελληνική κυβέρνηση για όποια βοήθεια που χρειάζεται να σας δώσουμε. Αλλά πιστεύω ότι για να επιλύσουμε το προσφυγικό χρειάζεται πρώτα απ' όλα να επιλύσουμε το πρόβλημα του πολέμου. Πρέπει πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουμε την σταθερότητα του τόπου, να έχουμε μια ακόμα καλύτερη ευημερούσα ζωή για όλον τον κόσμο. Θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση σταθερότητα και ειρήνη σε αυτήν την περιοχή και να προωθήσει την καλύτερη ζωή και ευημερία του τόπου. 中国和希腊即将在比雷埃普斯港开展的合作
在这方面具有重要的积极的意义。Γι' αυτό το λόγο θέλω να πω ότι η συνεργασία μας, η συνεργασία μεταξύ της Κίνας και Ελλάδας στο λιμάνι του Πειραιά έχει μια πάρα πολύ σημαντική σημασία και θετική σημασία. Θα μπορεί να δημιουργήσει την Κίνα και τη Σιλά τη συνεργασία, θα μπορεί να δημιουργήσει την κοινωνική τη συνεργασία. Η συνεργασία αυτή δεν θα βέβαια θα φέρει καλά αποτελέσματα όχι μόνο στις επενδυτικές συνεργασίες μεταξύ της Κίνας και Ελλάδας, ταυτόχρονα θα φέρει καλά θετικά αποτελέσματα και σε ολόκληρη την περιοχή. Θα φέρει καλά θετικά αποτελέσματα και σε ολόκληρη την περιοχή. Πιστεύω ότι θα ενισχυθεί την στρατηγική ρόλο θέση της Ελλάδας στα περιφερειακά θέματα. Από αυτή την άποψη, η συνεργασία της Κίνας και της Ελλάδας για την περιοχή και την ανάπτυξη Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε η συνεργασία μας Κίνας Ελλάδας έχει πολύ θετική έννοια και σημασία για την σταθερότητα και ανάπτυξη της περιοχής αυτής. 我希望今天签署的两国国家通讯社的这个合作协议能够在这一方面发挥更加大的这个作用，增进我们两国两个人民之间以及地区之间国家各国之间相互的了解和这个合作。 Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι η συμφωνία που υποχράσαμε σήμερα θα έχει μια πολύ σημαντική σημασία, θα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την προσέγγιση των δύο λαών μας, αλλά όχι μόνο, και για την προσέγγιση, την καλύτερη κατανόηση μεταξύ των δύο περιοχών, αλλά και μεταξύ των δύο λαών, δύο κόσμου μας. Συγχαρητήρια σε εσάς για τη σημερινή μας υπογραφή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.